240 πυροσβέστες από 4 ευρωπαϊκές χώρες θα θασμεύσουν στην Ελλάδα από την 1η Ιουλίου ως τις 15 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του σχεδίου συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών του καλοκαιριού. Παράλληλα, η χώρα μας θα ενισχυθεί με 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο. Έλληνες, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες επιχειρούν μαζί πολεμώντας το τέρας της φωτιάς που βρυχάται μπροστά τους, απειλώντας δάσος και περιουσίες πολιτών. Τα πλάνα αυτά που μεταδίδονται για πρώτη φορά είναι εικόνες από το περσινό καλοκαίρι που οι πυρκαγιές τραυμάτισαν τη χώρα. Για να μην επαναληφθούν αυτές οι εικόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει και φέτος σε εφαρμογή το πρόγραμμα προεγκατάστασης δυνάμεων της πυροσβεστικής σε άλλες χώρες για μαζικότερη και πιο έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. 4 χώρες θα συνδράμουν στην Ελλάδα, η οποία θα λάβει τη μερίδα του Λέοντος της Ευρωπαϊκής Βοήθειας. Οι χώρες που θα συνδράμουν φέτος τον Έλληνα πυροσβέστη που θα βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Μάλτα. Όλες με μηχανοκίνητα τμήματα. Το δυναμικό που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει συμβεί μέχρι τώρα, είναι 240 τον αριθμό σε κυλιόμενες βάρδιες. Την 1η Ιουλίου ποδαρικό θα κάνουν οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 15 Ιουλίου θα αφηχθούν και Μαλτέζοι πυροσβέστες που θα επιχειρούν από την Πάτρα. Στην Αθήνα, βάση των ξένων πυροσβεστών, θα είναι το κέντρο εκπαίδευσης του πυροσβεστικού σώματος στη Νέα Μάκρη. Αυτό είναι το κτίριο όπου από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα χτυπάει η καρδιά του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στην Ελλάδα. Εδώ στο χώρο όπου βρισκόμαστε, αρχικά θα εγκατασταθούν οι Μολδαβοί, στη συνέχεια και οι Ρουμάνοι πυροσβέστες με τα οχήματά τους, με τους διοικητές τους να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το αρχηγείο, ώστε να επιχειρήσουν όπου χρειάζεται, ανά πάσα στιγμή, στο πλευρό των Ελλήνων συναδέλφων τους. Ενώ για το σύνολο της Ευρώπης αναμένονται συνθήκες κοντά στο μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών, όσον αφορά στην Ανατολική Ευρώπη, πράγματι υπάρχει μια αυξημένη ανησυχία με εκτίμηση για υψηλότερες του μέσου όρου θερμοκρασίες. Άρα, για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Φυσικά, πρόκειται για εκτιμήσεις οι οποίες είναι ρευστές και πρέπει να επανεκτιμούνται συνεχώς. Συνολικά 24 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα θα διατεθούν εκτός της Ελλάδας σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα υποφεληθεί από αυτό το στόλο με 2 αμφίβια αεροσκάφη Καναντέρ, 4-15, 2 αεροσκάφη ελαφρού τύπου Firebus, όπως και ένα ελικόπτερο βαρέως τύπου Sikorsky. Είναι το κράτος μέλος, αν θέλετε, που υποφελείται με το μεγαλύτερο αριθμό πτυτικών μέσων από το σύνολο το οποίο σας ανέφερα. Τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν στη χώρα μας από 15 Ιουνίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. Η Ελλάδα όμως δεν θα λάβει μόνο, αλλά θα προσφέρει βοήθεια για πρώτη φορά φέτος. 25 συνάδελφοί μας, μία μεικτή θα έλεγα από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, θα πάνε στην Γαλλία, στη Νότια Γαλλία, δεν έχει αποφασιστεί ακριβώς το σημείο, και θα είναι εκεί από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 30 Ιουνίου για να συνδράμουν στις προσπάθειες του Γάλλου συναδέλφου, ο οποίος σημειωτέων 2 χρόνια συνέχεια είναι για 1 μήνα στη χώρα μας. Οι ελληνικές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήδη έχουν τεθεί σε επιφυλακή εν αναμονή της ευρωπαϊκής βοήθειας. Με την αντιπυρική περίοδο να έχει ήδη ανοίξει από την 1η Μαΐου, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Πλέον η επάνδρωση όλων των εποχικών κλιμακιών, όπως αυτό που βλέπετε πίσω μου, είναι σε 24-ωρη βάση με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως αυτή που βρισκόμαστε τώρα, στο δάσος του Σχοινιά. Η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος θα έχει την ευθύνη διοίκησης και συντονισμού όλων των ξένων αποστολών που θα εγκατασταθούν στη χώρα μας, με το κόστος διαμονής τους να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.